2011. Κορίτσι με μεταθανάτια εμπειρία είδε και ζωγράφισε την κόλαση. Αυτό που είδε, οι φωτογραφίες είναι αληθινές από τον blog της. Η 9χρονη Μαρία Αντωνίου είχε μία μεταθανάτια εμπειρία μετά από τρακάρισμα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, απεβίωσε. Οι γιατροί δήλωσαν ότι ήταν νεκρή για 11 λεπτά μέχρι που η καρδιά της άρχισε να χτυπάει ξανά. Όταν συνήλθε μετά από μέρες, ζωγράφισε αυτό που είδε στο ταξίδι της. Ήμουν στο νοσοκομείο και πονούσα. Τότε έκλεισα τα ματάκια μου και ένας κύριος ήλθε και με πήρε και πετάγαμε. Ήταν ξανθός και είχε γαλανά μάτια. Τον ρώτησα ποιος είναι και είπε ότι είναι άγγελος και θα μου δείξει πως είναι ο παράδεισος και η κόλαση. Εγώ δεν πονούσα πλέον, αλλά ήμουν στεναχωρημένη γιατί δεν θα έβλεπα τη μανούλα και τον μπαμπά μου ξανά. Τον ρώτησα αν ήταν ο Χριστούλης. Μου είπε ότι όχι. Είναι ένας άγγελος, αλλά θα δω και τον Χριστούλη. Έτσι αρχίσαμε να πετάμε προς τα κάτω μέχρι που φτάσαμε στην κόλαση. Εκεί είδα πολλά άσχημα πράγματα που παθαίνουν οι κακοί άνθρωποι. Είδα καζάνια να βράζουν με πίσα μέσα και είχε και λάβα και άνθρωποι και εγώ τους αμέσα και ήταν πολύ άσχημο. Μύριζε θιάφι. Τον ρώτησα τι κάναν αυτοί και είναι εδώ και μου είπε ότι είναι πολύ κακοί άνθρωποι, κλέφτες, δολοφόνοι, βιαστές. Μετά είδα και άλλα πράγματα, αλλά δεν θέλω να τα πω, στεναχωριέμαι. Μετά πάντως τον ρώτησα τον άγγελο, αν θα ξαναδώ τις γονείς μου και τα αδερφάκια μου και είπε ότι πρέπει να γυρίσω πίσω και να πω σε όλους τι είδα, για να ξέρουν τι παθαίνουν οι κακοί άνθρωποι. Θέλετε να δείτε τις ζωγραφιές μου, όπως οι παπάδες που ήρθαν να με ρωτήσουν τι είδα, ήταν και κάποιοι από άλλες χώρες και ρωτούσαν. Σε αυτό το σημείο η Μαρία έτρεξε και μας έφερε το blog ζωγραφικής της. Ευχαριστούμε τους γονείς της μικρής Μαρίας που μας επέτρεψαν να δημοσιεύσουμε τις ζωγραφιές της και τη φοβερή εμπειρία της μικρής. Εικόνες από το Λάκκο. Μία νεαρή κορεάτισσα καλλιτέχνης πήγε στην κόλαση. Ένα βράδυ μία κορεάτισσα είχε επίσκεψη από τον Ιησού και της έδειξε το Λάκκο της κόλασης. Τότε της ζητήθηκε να ζωγραφίσει σε καμβά ό,τι είδε για να ξέρει ο κόσμος τον τελικό προορισμό των αδύναμων. Αυτή είναι η αφήγηση από ό,τι είδε. Ήταν μάρτυρας πως άνθρωποι από τον κόσμο έπεφταν στο Λάκκο της κόλασης πληγώνοντας την καρδιά του Θεού. Όταν ο Ιησούς έφτασε στην κόλαση, αυτή ήταν τρομοκρατημένη και δεν σταματούσε να κλαίει. Είδε ψυχές στη φυλακή, φωνάζοντας από φόβο, προσπαθώντας να βγούνε και να φτάσουν τον Ιησού, αλλά δεν μπορούσαν να τον αγγίξουν. Για αυτούς ήταν πολύ αργά. Δεν υπάρχει αγάπη στην κόλαση, ίκτος, χαρά, ελπίδα, τίποτα καλό. Οι δαίμονες στην κόλαση είναι σαδιστές και σκληροί, παίρνοντας χαρά με το να βασανίζουν χαμένες ψυχές, ευχαριστιώντας τις φωνές των πεθαμένων. Είδε την τιμωρία για τους φωνιάδες, βιαστές και απαγωγείς. Όλοι προσπαθούσαν να δραπετεύσουν, αλλά ποτέ δεν τα κατάφερναν. Είδε αυτούς που έκλεβαν χρήματα. Ήταν τρυπημένοι με πολλές βελόνες και δεν μπορούσαν ποτέ να βρουν ανακούφιση. Η τιμωρία για τους ψεύτες ήταν επίσης στενάχωρη. Είδε αυτούς που λάτρευαν τα είδωλα, αυτούς που κάνουν άσχημες σκέψεις, τους πεισματάριδες. Στην κόλαση οι άνθρωποι που είναι σεξουαλικά δεμένοι δένονται και έχουν τα ιδιαίτερά τους τρυπημένα. Υπάρχουν ακόμη σάτυροι. Αυτοί που γίνονται γκέι ή τρανσέξουαλ. Είδε αυτούς που δεν θέλουν να μοιράζονται. Ήταν επίσης εκεί. Όλες αυτές οι τιμωρίες ήταν για αυτούς που αγνοούν τις εντολές του Θεού και συνεχίζουν να διαπράττουν αμαρτίες. Αυτοί που κάνουν κακό στα μάτια του Θεού. Είδε αυτούς που έπιναν και έπαιρναν απαγορευμένα πράγματα. Όλες οι βρωμιές ρίχνονταν στο λαιμό τους. Ήταν μάρτυρας για άλλους που πειράζουν με τα λόγια τους μιλώντας χωρίς αγάπη. Ήταν επίσης στην αγωνία. Είδε αυτούς που διαπράττουν αμαρτίες με τη σκέψη, οι οποίοι ήταν καλυμμένοι με ζωήφια, που συνεχώς έμπαιναν και έβγαιναν από το σώμα τους. Επίσης είδε αυτούς που ήταν χαμένοι μόνο στη σκέψη τους και στις γνώσεις τους και δεν συζητούσαν ποτέ τα πράγματα της ζωής τους με τον Ιησού, αλλά ακολουθούσαν το δικό τους θέλημα και τις δικές τους αποφάσεις. Δεν ήθελαν να φάνε από τον άρτο της ζωής, που είναι ο λόγος του Θεού.
Υπήρχαν άνθρωποι που παραπονιόντουσαν και έτρεμαν στη γη. Αυτοί οι άνθρωποι σκεφτόντουσαν: γιατί ο Θεός να ασχοληθεί με τη ζωή μου? Ποιος είμαι εγώ? Δεν νομίζω πως με έχασε, δεν θα μπορούσε ποτέ να μ' αγαπάει. Έχω κάνει κακό. Έτσι ποτέ δεν τον είδαν και κατέληξαν εδώ. Η κόλαση είναι για αυτούς που παραβιάζουν τα λόγια του Θεού και αγνοούν τις εντολές του. Είδε την κατάληξη όλων αυτών που δεν μετανοούν. Το μαρτύριό τους ήταν ασταμάτητο και ραγίζουν την καρδιά του Ιησού. Ο Ιησούς της είπε: συγκεντρώσου σε μένα, πρέπει να συγκεντρωθείς σε μένα. Στη γη είδε τι παθαίνει αυτός που βλέπει ακατάλληλες ταινίες. Ο δαίμονας ουσιαστικά αρπάζει την ψυχή των ανθρώπων, χωρίς ο άνθρωπος να το συνειδητοποιεί. Είδε ακόμη πως το πιώμα και το τσιγάρο γεμίζουν τον άνθρωπο με κακά πλάσματα. Της είπαν πως ο άνθρωπος πρέπει να σκοτώσει το δαίμονα που βρίσκεται μέσα του. Και όταν ο άνθρωπος μετανοεί και προσεύχεται μπροστά στο Θεό, λεγιώνες αγγέλων έρχονται και διώχνουν τους δαίμονες και νικούν. Αλλά το πιο σημαντικό, είδε πως ο Ιησούς δεν θέλει κανέναν να τιμωρεί. Εκατομμύρια άνθρωποι ακολουθούν τον Βουδισμό. Τι γίνεται όμως μετά το θάνατο? Γίνεται μετενσάρκωση ή φτάνουν σε νιρβάνα? Εδώ έχουμε την αφήγηση από ένα βουδιστή μοναχό που ονομάζεται Άθετ Ράιαν Σινθάου Πάολο, ο οποίος ήταν πεθαμένος για 3 μέρες. Ένα όραμα που άλλαξε τη ζωή μου για πάντα. Αφού βγήκα από το νοσοκομείο, πήγα στο μοναστήρι, όπου άλλοι μοναχοί θα με πρόσεχαν. Εγώ όμως γινόμουν όλο και πιο αδύναμος και λιποθυμούσα. Έμαθα αργότερα πως πραγματικά πέθανα για 3 μέρες. Το σώμα μου βρισκόταν σε αποσύνθεση, μύριζε θάνατο και η καρδιά μου σταμάτησε να χτυπάει. Το σώμα μου προετοιμάστηκε για καύση και τοποθετήθηκε σύμφωνα με τις παραδόσεις των βουδιστών στην τελετή εξαγνισμού. Παρόλο που είχα λιποθυμήσει, εγώ θυμόμουν ότι το μυαλό μου και το πνεύμα μου ήταν σε επιφυλακή. Βρισκόμουν μέσα σε μια δυνατή, πολύ δυνατή καταιγίδα. Ένας τρομακτικός άνεμος ισοπαίδωσε όλο το τοπίο, μέχρι που δεν υπήρχε δέντρο ή οτιδήποτε άλλο. Μόνο μια επίπεδη πεδιάδα. Εγώ περπατούσα πολύ γρήγορα σε αυτή την πεδιάδα για αρκετή ώρα. Δεν υπήρχαν άλλοι άνθρωποι εκεί, ήμουν ολομόναχος. Μετά από λίγο πέρασα ένα ποτάμι. Στην άλλη πλευρά του ποταμού είδα μια τρομερή λίμνη από φωτιά. Στο βουδισμό δεν έχουμε τέτοια αναφορά από μέρος σαν αυτό. Στην αρχή ήμουν μπερδεμένος και δεν ήξερα ότι ήταν η κόλαση, μέχρι που είδα τον Γιάμα, τον βασιλιά της κόλασης. Το πρόσωπό του έμοιαζε με το πρόσωπο λονταριού, το σώμα του ήταν σαν λιοντάρι, αλλά τα πόδια του ήταν σαν άγκα, σαν πνεύμα φιδιού. Είχε έναν αριθμό από κέρατο στο κεφάλι του. Το πρόσωπό του ήταν πολύ τρομακτικό και εγώ ήμουν υπερβολικά φοβισμένος. Τρέμοντας το ρώτησα το όνομά του. Αυτός απάντησε: είμαι ο βασιλιάς της κόλασης, ο καταστροφέας. Ο βασιλιάς της κόλασης μου είπε να κοιτάξω μέσα στη λίμνη από φωτιά. Κοίταξα και είδα το σαφρόν, τις έχρωμες ρόμπες που φοράνε οι βουδιστές μοναχοί στη Μιαμάρ. Κοίταξα πιο κοντά και είδα ένα ξυρισμένο κεφάλι από έναν άντρα. Όταν κοίταξα το πρόσωπο του άντρα, είδα πως ήταν ο Ζαντίλα. Κιέρνη Κανσαϊντά, ένας διάσημος μοναχός που πέθανε από αυτοκινητοστικό ατύχημα το 1983. Ρώτησα το βασιλιά της κόλασης γιατί ο πρώην ηγέτης μου ήταν βυθισμένος σε αυτή τη λίμνη των βασάνων. Εγώ του είπα: γιατί αυτός είναι σε αυτή τη λίμνη από φωτιά? Ήταν ένας πολύ καλός δάσκαλος. Είχε και μία κασέτα που έλεγε: είσαι άνθρωπος ή σκύλος, με το οποίο είχε βοηθήσει εκατοντάδες ανθρώπους να καταλάβουν ότι η αξία του ως άνθρωπο είναι πολύ μεγαλύτερη από τα ζώα. Ο βασιλιάς της κόλασης απάντησε: ναι, ήταν ένας καλός δάσκαλος, αλλά δεν πίστευε στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό το λόγο είναι στην κόλαση. Μου είπαν να δω ένα άλλο πρόσωπο που ήταν στη φωτιά. Είδα έναν άντρα με πολύ μακριά μαλλιά, τυλιγμένα στο αριστερό του χέρι πίσω από το κεφάλι. Φορούσε και αυτός επίσης ρόμπα. Ρώτησα το βασιλιά της κόλασης: ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Μου απάντησε: αυτός είναι ο λατρεμένος σου, Γκουντάμα Μπούντα. Εγώ ήμουν πολύ ενοχλημένος να δω τον Γκουντάμα στην κόλαση. Διαμαρτυρήθηκα ότι ο Γκουντάμα είχε καλούς ηθικούς νόμους και καλό ηθικό χαρακτήρα. Γιατί υποφέρει σε αυτή τη λίμνη από φωτιά? Ο βασιλιάς της κόλασης απάντησε: δεν έχει σημασία πόσο καλός ήταν. Αυτός είναι σε αυτή τη θέση γιατί δεν πίστευε τον αιώνιο Θεό. Τότε είδα έναν άλλον άντρα που φορούσε μια στολή φαντάρου. Αυτός είχε μια μεγάλη πληγή στο στήθος και εγώ ρώτησα: ποιος είναι αυτός ο άντρας? Ο βασιλιάς της κόλασης απάντησε:
Αυτός είναι ο Aung San, ο επαναστατικός ηγέτης της Μιανμάρ. Μου είπε πως ο Aung San είναι εδώ επειδή δίωξε και σκότωσε χριστιανούς, αλλά περισσότερο γιατί δεν πίστευε στον Ιησού Χριστό. Στην Μιανμάρ οι άνθρωποι έχουν ένα ρητό που λέει ότι οι στρατιώτες δεν πεθαίνουν, συνεχίζουν να ζουν. Μου είπαν πως οι λεγεώνες της κόλασης λένε: οι στρατιώτες δεν πεθαίνουν, αλλά πηγαίνουν στην κόλαση για πάντα. Τότε ένας άλλος βασιλιάς της κόλασης ήρθε σε εμένα. Είδα ένα όν το οποίο η δουλειά του ήταν να συντηρεί τις φωτιές κάτω από τη λίμνη για να κρατιέται ζεστή. Αυτό το όν με ρώτησε: θα πας μέσα στη λίμνη επίσης? Εγώ απάντησα: όχι, εγώ είμαι εδώ για να παρατηρώ. Η όψη από αυτό το πλάσμα ήταν πολύ τρομακτική. Είχε 10 κέρατα στο κεφάλι του και ένα δόρυ στο χέρι του που είχε 7 κοφτερές λεπίδες που ερχόντουσαν από το τέλος. Το πλάσμα μου είπε: έχεις δίκιο, εσύ ήρθες μόνο για να παρατηρείς. Εγώ δεν βρίσκω το όνομά σου εδώ, εσύ πρέπει να πας πίσω με τον τρόπο που ήρθες. Έτσι αυτός με έδειξε κατευθείαν την επίπεδη πεδιάδα που εγώ είχα περπατήσει πριν πάω στη λίμνη της φωτιάς. Περπατούσα για αρκετή ώρα μέχρι που μάτωσα, ζεσθενόμουν και βρισκόμουν σε μεγάλο πόνο. Τελικά αφού περπάτησα για περίπου 3 ώρες, έφτασα σε ένα πλατή δρόμο. Περπάτησα κατά μήκος του δρόμου για αρκετή ώρα μέχρι που έφτασα σε μια διασταύρωση. Ο δρόμος προς τα αριστερά ήταν φαρδής, ένας μικρότερος δρόμος πήγαινε από τη δεξιά πλευρά. Εκεί υπήρχε μια πινακίδα στο σταυροδρόμιο που έλεγε ότι ο δρόμος προς τα αριστερά ήταν για αυτούς που δεν πίστευαν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο μικρότερος δρόμος προς τα δεξιά ήταν για τους πιστεύοντες στον Ιησού. Ήμουν περίεργος να δω πού οδηγούσε ο μεγάλος δρόμος. Έτσι άρχισα να τον κατεβαίνω. Εκεί υπήρχαν δύο άντρες που περπατούσαν περίπου 300 μέτρα μπροστά από εμένα. Προσπάθησα να τους προλάβω έτσι ώστε να μπορώ να περπατώ μαζί τους. Αλλά όσο και αν προσπαθούσα, δεν μπορούσα να τους προλάβω. Έτσι γύρισα πίσω και πήγα στο σταυροδρόμιο του δρόμου. Συνέχισα να παρακολουθώ αυτούς τους δύο άντρες καθώς κατέβαιναν το δρόμο μακριά από εμένα. Μόλις αυτοί έφτασαν στο τέλος του δρόμου, ξαφνικά με χαιρώθηκαν. Οι δύο άντρες έκλαιγαν δυνατά, φώναζαν με μεγάλο πόνο. Εγώ επίσης φώναζα δυνατά όταν είδα τι συνέβαινε σε αυτούς. Συνειδητοποίησα ότι ο μεγάλος δρόμος τελείωνε σε ένα μεγάλο κίνδυνο για αυτούς που τον βάδιζαν. Αντίθετα, άρχισα μετά να περπατώ το δρόμο των πιστών. Αφού περπάτησα για περίπου μία ώρα, η επιφάνεια του δρόμου άλλαξε σε καθαρό χρυσάφι. Ήταν τόσο καθαρό που μπορούσα να δω την αντανάκλασή μου τέλεια. Τότε είδα έναν άντρα να στέκεται μπροστά από εμένα. Αυτός φορούσε μια άσπρη ρόμπα. Εγώ άκουγα επίσης όμορφες ψαλμωδίες. Ήταν τόσο όμορφα και καθαρά. Ήταν πολύ καλύτερα και με περισσότερο νόημα από τις λατρείες που εμείς έχουμε εδώ σε εκκλησίες. Ο άντρας με την άσπρη ρόμπα μου ζήτησε να περπατήσω μαζί του. Τον ρώτησα ποιο είναι το όνομά του, αλλά δεν μου απάντησε. Αφού ρώτησα το όνομά του 6 φορές, ο άντρας μου είπε πως είναι εκείνος που κρατάει το κλειδί του παραδείσου. Ο παράδεισος είναι ένα πολύ, πολύ όμορφο μέρος. Δεν μπορείς να πας εκεί τώρα, αλλά αν ακολουθείς τον Ιησού Χριστό, μπορείς να πας, αφού τελειώσει η ζωή σου στη γη. Το όνομα του άντρα ήταν Πέτρος. Ο Πέτρος τότε μου ζήτησε να κάτσω κάτω και μου έδειξε ένα μέρος στο βορρά. Ο Πέτρος είπε: κοίτα στο βορρά και κοίτα το Θεό που έπλασε τον άνθρωπο. Είδα τον αθάνατο Θεό από μακριά. Ο Θεός μίλησε σε έναν άγγελο: ας φτιάξουμε ανθρώπους. Ο άγγελος μίλησε με τον Θεό και του είπε: σε παρακαλώ, μη φτιάξεις άνθρωπο, θα κάνεις λάθος και θα σε στεναχωρήσει. Αλλά ο Θεός δημιούργησε άνθρωπο παρόλα αυτά. Φύσηξε στον άνθρωπο και ο άνθρωπος πήρε ζωή. Αυτός έδωσε σε αυτόν το όνομα Αδάμ. Τότε ο Πέτρος είπε: τώρα σήκω και γύρνα πίσω από εκεί που ήρθες. Μίλα στους ανθρώπους που λατρεύουν το Βούδα και που λατρεύουν τα είδωλα. Πες ότι θα πάνε στην κόλαση αν δεν αλλάξουν. Σε αυτούς που χτίζουν τέμπλα και είδωλα θα πάνε και αυτοί στην κόλαση. Αυτοί που δίνουν προσφορές στους μοναχούς για να κερδίσουν εύνοια για αυτούς θα πάνε στην κόλαση. Όλοι αυτοί που προσέρχονται στους μοναχούς και που τους αποκαλούν πρά, είναι ένας ευσεβής τίτλος για μοναχούς, θα πάνε στην κόλαση. Αυτοί που ψέλνουν και δίνουν ζωή στα είδωλα θα πάνε στην κόλαση. Αυτοί που δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό θα πάνε στην κόλαση. Ο Πέτρος μου είπε να πάω πίσω στη γη και να ομολογήσω τα πράγματα που είδα. Αυτός επίσης είπε: εσύ πρέπει να μιλάς με το καινούριο σου όνομα από εδώ και πέρα. Θα λέγεσαι Αθέτ Πίαν Συνθάου Παλού, από το Παύλος που ξανάρθε στη ζωή. Δεν ήθελα να γυρίσω πίσω, ήθελα να πάω στον παράδεισο. Άγγελοι άνοιξαν ένα βιβλίο, πρώτα κοίταξαν για το βαπτιστικό μου όνομα, Τριτπίν, αλλά δεν μπορούσαν να το βρουν. Τότε κοίταξαν για το όνομα που μου δόθηκε όταν μπήκα στο μοναχισμό των Βουδιστών, Ουνάτα Πανίτα Σαντουρία, αλλά ούτε και αυτό υπήρχε γραμμένο. Τότε ο Πέτρος είπε: το όνομά σου δεν είναι γραμμένο εδώ, πρέπει να γυρίσεις και να ομολογήσεις τον Ιησού στους Βουδιστές.
Περπάτησα πίσω κατά μήκος του χρυσού δρόμου. Άκουσα ξανά όμορφες ψαλμωδίες, τέτοιες που δεν είχα ακούσει ξανά. Ο Πέτρος περπάτησε μαζί μου μέχρι την ώρα που γύρισα στη γη. Μου έδειξε μία σκάλα που έφτανε από τον παράδεισο στον ουρανό. Η σκάλα δεν έφτανε στη γη, αλλά σταματούσε ενδιάμεσα. Στη σκάλα είδα πολλούς αγγέλους. Μερικοί πήγαιναν πάνω στον παράδεισο και μερικοί κάτω στη σκάλα. Ήταν πολύ απασχολημένοι. Ρώτησα τον Πέτρο, ποιοι είναι αυτοί. Ο Πέτρος απάντησε: «Είναι όλοι αγγελιοφόροι του Θεού. Όλοι αναφέρουν στο Θεό τα νότα αυτών που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και τα νόματα αυτών που δεν πιστεύουν». Τότε ο Πέτρος μου είπε πως ήταν η ώρα να γυρίσουμε πίσω. Το επόμενο πράγμα που άκουγα ήταν το κλάμα της μητέρας μου να φωνάζει: «Παιδί μου, γιατί μας αφήνεις τώρα?». Άκουγα επίσης πολλούς άλλους ανθρώπους να κλαίνε. Τότε συνειδητοποίησα ότι βρισκόμουν μέσα σε ένα κουτί. Άρχισα να κινούμαι. Η μητέρα και ο πατέρας μου άρχισαν να φωνάζουν. «Είναι ζωντανός, είναι ζωντανός». Άλλοι άνθρωποι που ήταν πιο μακριά δεν το πίστεψαν. Τότε έβαλα τα χέρια μου στα πλαϊνά του κουτιού και σηκώθηκα. Πολλοί άνθρωποι είχαν παγώσει από το φόβο. Άρχισαν να φωνάζουν: «Είναι φάντασμα». Και έτρεχαν όσο μακριά μπορούσαν τα πόδια τους να τους πάνε. Αυτοί που έμειναν έμειναν άφωνοι και έτρεμαν. Παρατήρησα ότι καθόμουν σε ένα μυρωδάτο υγρό και σε υγρά του σώματος αρκετά για να γεμίσουν περίπου 3,5 κούπες. Αυτό ήταν το υγρό που βγήκε μέσα από το στομάχι μου και μέσα από μένα, καθώς το σώμα μου ήταν σε φέρετρο. Αυτό για να καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι ότι πέθανα πραγματικά. Μέσα στο φέρετρο υπήρχε ένα είδος συντονιού στερεωμένο στο ξύλο. Αυτό το συντόνι τοποθετείται εκεί για να διατηρεί τα υγρά, γιατί οι άνθρωποι όταν πεθαίνουν απελευθερώνουν πολύ υγρό, σαν το δικό μου. Έμαθα αργότερα ότι ήμουνα λίγα λεπτά μακριά από το να παραδοθώ στις φλόγες. Στη Μιαμάρ οι άνθρωποι τοποθετούνται σε φέρετρο καρφωμένο και όλο το φέρετρο καίγεται. Όταν γύρισα πίσω στη ζωή, η μητέρα μου και ο πατέρας μου πήραν άδεια να δουν το σώμα μου για τελευταία φορά. Λεπτά αργότερα το καπάκι από το φέρετρό μου θα καρφωνόταν και θα είχε γίνει καύση. Αμέσως άρχισα να εξηγώ τα πράγματα που είχα δει και που είχα ακούσει. Οι άνθρωποι ήταν έκπληκτοι. Τους είπα για τον άντρα που είχα δει στη λίμνη της φωτιάς και τους είπα ότι μόνο οι χριστιανοί ξέρουν την αλήθεια και πως οι πρόγονοι μας είχαν εξαπατηθεί για εκατοντάδες χρόνια. Τους είπα πως ό,τι πιστεύουμε ήταν ψέμα. Οι άνθρωποι έμειναν έκπληκτοι επειδή ήξεραν τι είδους μοναχός ήμουν και πόσο ζηλωτής ήμουν για τη διδασκαλία του Βούδα. Στο Μιαμάρ, όταν ένα άτομο πεθαίνει, το όνομά του και η ηλικία του γράφονται σε μία πλευρά στο φέρετρο. Όταν ένας μοναχός πεθαίνει, το όνομά του μοναχού, η ηλικία και τα χρόνια που υπηρέτησε ως μοναχός είναι γραμμένα στο φέρετρο. Είχα καταγραφεί ως πεθαμένος, αλλά όπως βλέπετε είμαι ζωντανός. Θέλεις να δώσεις τη ζωή σου στο Χριστό και να γλιτώσεις την κόλαση? Πες αυτή την προσευχή. «Ιησού, είμαι αμαρτωλός, συγχώρησε τις αμαρτίες μου, γύρισα την πλάτη μου στις αμαρτίες και αποκηρύσω κάθε πνεύμα που με είχε δεμένο. Πιστεύω πως ο Ιησούς πέθανε στο Σταυρό για εμένα. Έλα στην καρδιά μου και γίνε ο σωτήρας μου».